πίστεψα στο μεταγιό, να σου πω την αλήθεια. Το πίστεψα πάρα πολύ. Το πίστευα πάρα πολύ και ας μην είχα να πω τις, τα στατιστικά να το κάνω. Όλο αυτό το καιρό το πίστευα. Το ξέρω ότι είμαι ένας πολύ νέος αθλητής, χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία, αλλά γιατί όχι. Πρώτη φορά ούτε αγχώθηκα. Ούτε κάποια στιγμή, εκεί πέρα που έπαθα κοκομπλόγο, να το πω έτσι, έπαθα μια γράμπα στον πύχη και λέω τελείωσαν όλα. Τελείωσαν. Εδώ το τάφαγα, τα κατέστρεψα όλα. Αλλά έκατσα πίσω από τον Ισραήλ, από τον Ισραηλινό, και ξεκουράστηκα λίγο και ξανανέβηκα. Έχασα το τέλος, πρέπει να κυνηγήσω το κάτι παραπάνω. Δεν με ενοχλεί που έχασα, να σου πω την αλήθεια. Τον είπα. Το πίστεψα. Το πίστεψα πολύ. Τι σου είπε, χαρούμενος? Χαρούμενος, πολύ χαρούμενος, συγχαρητήρια, μου είπε. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ. Είχαμε τα πάνω μας και τα κάτω μας. Δυσκολευτήκαμε, ειδικά με τον κορονοϊό, πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα στη ζωή μου να ξαναζήσω το ίδιο πράγμα. Ήταν πάρα πολύ η κατάσταση που βιώσαμε και εμείς αθλητές. Και όλος πλανήτης βέβαια, αλλά εμείς αθλητές ιδιαίτερα κλείσαμε όλα τα κολυμπητήρια κοντά στο σπίτι μας. Κολυμπητήριο δεν είχαμε, είχαμε στο ΆΚΑ να πηγαίνουμε. Εγώ μένω στο Καλαμάκι και άμα πηγαίνω έλα στο ΆΚΑ δύο φορές την εβδομάδα, κάθε μέρα, με τον πετό της Αθήνας και την κίνηση. Και μετά να πάει να βγάλει 10 χιλιόμετρα προπόνηση. Και μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι. Δεν κοιμήθηκα, η αλήθεια είναι σήμερα. Κοιμήθηκα 3 ώρες και μετά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ποιο παίρνουμε πρώτο τηλέφωνο? Τη μαμά. Θα κλαίνε σίγουρα. Σίγουρα θα κλαίνε. Σίγουρα. Εδώ πήγαμε να τους κάσουμε που πήραν την Ολυμπιακή πρόκριση.